Ένα άτομο που ασκούσε παράνομη θύρα συνελήφθη στην περιοχή Καραβοστάση, στην τοπική κοινότητα Πέρδικα του Δήμου Ιγουμενίτσα, από την Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή τη 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία Υπήρου. Το περιστατικό σημειώθηκε νυχτερινέ ώρε, όταν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένη περιπολία κλιμακίου τη Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή ένα άτομο να ασκεί θύρα τριχωτών θυραμάτων, χρησιμοποιώντα ένα παραποιημένο κυνηγητικό όπλο με πέντε φυσίγκια στην κάνη του οποίου είχε προσαρμόσει ένα σκοπευτικό λέιζερ και ένα φακό. Το όπλο, τα φυσίγγια, το λέιζερ και ο φακό κατασχέθηκαν ενώ σε βάρο του υποβλήθηκε μήνυση για την άσκηση παράνομη θύρα εκτό κυνηγητική περίοδου και κατά τη διάρκεια τη νύχτα, καθώ επίση και για τη χρήση παραποιημένου όπλου και παράνομων μέσων. Σε ένα δεύτερο περιστατικό των τελευταίων ημερών, επίσης στη θεσπρωτεία κλιμάκιο τη Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, κατά τη διάρκεια περιπολία εντόπισε σε αγροτική περιοχή στην τοπική κοινότητα Αετό του Δήμου Φιλιατών ένα σιδερένιο κλουβί παγίδευση τριχωτών θυραμάτων. Το σημείο τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση για αρκετέ ημέρε ώστε να εντοπιστεί ο δράστη, κάτι όμω που δεν έγινε και έτσι οι θηροφύλακε προχώρησαν στην κατάσχεση του κλουβιού και την απομάκρυνσή του από το χώρο.